Είστε ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα? Νομίζω ότι το αποτέλεσμα που σημείωσε το ΚΚΕ στις χθεσινές εκλογές είναι ίσως και το μόνο θετικό αποτέλεσμα, το μόνο θετικό σημάδι αυτών των εκλογών, το μόνο φωτεινό σημάδι μέσα σε έναν ολοφάνερο αρνητικό συσχετισμό, ο οποίος επαναλήφθηκε βεβαίως στις εκλογές του Ιούνιου, μετά τις εκλογές του Μάη. Καλό αποτέλεσμα για εσάς, γιατί η Δημοκρατία είναι καλά κάρτα, έτσι, προφανώς. Ναι, είναι, μα σας λέω, είναι ένα, συνολικά είναι αρνητικό το αποτέλεσμα και είναι το μόνο θετικό που υπάρχει σε αυτό το αποτέλεσμα. Η ενδυνάμωση, η σταθερή και η συνεχιζόμενη ενδυνάμωση της εκλογικής επιρροής του ΚΚΕ στην Ελληνική Βουλή, η οποία, ξέρετε, δεν ήρθε τυχαία, ήρθε μετά από πολλούς αγώνες, μέσα από πολλοί στενούς δεσμούς. Παρόλα αυτά, κύριε Δελή, έχει κατηγορηθεί το ΚΚΕ ότι ναι μεν θα πήρε τις ψήφους, ενδυναμώθηκε, αλλά στη Βουλή δεν έχει ένα δημιουργικό ρόλο, έχει μόνο καταγγελτικό. Τώρα πώς θα κινηθείτε, γιατί έχουμε πλέον μια οκτωκομματική Βουλή, έχουμε νέες δυνάμεις, πολύ διαφορετικούς συσχετισμούς. Στη Βουλή έχουμε το ρόλο της εκπροσώπησης των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Και αυτός ο ρόλος είναι εξόχως δημιουργικός. Ναι. Φυσικά και θα είναι ο λόγος του ΚΚΕ αντίθετος με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, από τη στιγμή που τα νομοσχέδια που φέρνουν διαδοχικά οι κυβερνήσεις είναι αντιλαϊκά και στρέφονται ενάντια στα εργατικά, στα λαϊκά συμφέροντα. Δεν μπορεί να έχει άλλο ρόλο το ΚΚΕ που εκπροσωπεί αυτά τα συμφέροντα και μέσα στη Βουλή. Όμως η αντιπολίτευση που θα κάνει το ΚΚΕ δεν θα περιοριστεί μονάχα μέσα στη Βουλή. Θα εκδηλωθεί και στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς. Παντού όπου δουλεύει και ζει η νεολαία και ο λαός της πατρίδας μας. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς και στον ελληνικό λαό είναι ότι δεν πρέπει να δείξει καμία αναμονή και δεν πρέπει να δώσει και καμιά περίοδο χάριτος, σαν αυτές που συνηθίζουν να καλλιεργούν. Νομίζω αυτό είναι δεδομένο, σαφές. Κύριε Δελή, βεβαίως, αν παρακολουθούσατε βεβαίως και την εκπομπή την οποία έχουμε ξεκινήσει με την Μαρία από τις 6 παρατέτατο, περίοδος χάριτος δεν υπάρχει, καλοκαίρι δεν υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα για τους πολίτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την αντιπολίτευση σε αυτήν την κυβέρνηση, όπως σταθερά κάνουμε με όλες τις κυβερνήσεις. Καλό αγώνα. Καλή δύναμη.